Είστε σε εφημερία αυτή τη στιγμή, σας διακόψαμε, αλλά όταν πρόκειται για ένα τόσο καλό σκοπό, είναι ωραίο να μεταφέρουμε μέσα από την τηλεόραση τέτοιου είδους μηνύματα, καθώς έχουμε συνηθίσει να μεταφέρουμε την γκλαμουριά, όπως ακριβώς το γράψατε, σε αυτούς τους καιρούς που η κοινωνία το μόνο που δεν χρειάζεται είναι το γκλάμουρος και το θεαθήνε, αλλά την ουσία των πραγμάτων. Σας ακούμε λοιπόν. Δεν είναι κακό κανείς να περνάει και στην γκλαμουριά κάποιες στιγμές, αρκεί να μην αποτελεί τον κανόνα και να αποτελεί μονάχα το διάλειμμα. Εδώ δυστυχώς είχαμε μια περίπτωση. Ακούω έναν αντίλαλο. Εσείς ακούτε σωστά? Εμείς σας ακούμε πολύ σωστά. Ωραία, ωραία. Εδώ είχαμε η περίπτωση που ανέδειξα εγώ. Ήταν μια οικογένεια η οποία ζει πραγματικά μέσα σε ένα δράμα. Ζει σε μια στέγη που μόνο στέγη δεν είναι, πρόβλημα είναι. Μια οικογένεια που έχει ένα μωράκι 2 ετών που ο Θεός ξέρει πώς στηρίζεται και πώς φροντίζεται αυτό το παιδί. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για την έννοια. Πάντως σίγουρα πρόκειται για μια οικογένεια κοινωνικά τουλάχιστον και οικονομικά απόκλητη. Δεν θα πω περισσότερα για την κύση των προβλημάτων ή των μη προβλημάτων των ίδιων των γονέων που οδηγούν εδώ, διότι υπάρχει κίνδυνος να τοποποιηθούν και να γίνει. Βεβαίως. Γι' αυτό και λέμε στην ευρύτερη περιοχή της Ετωλοκαρνανίας και όχι της περιοχής της συγκεκριμένης. Τι αξίζει να προσέξει κανείς εδώ? Όταν ευτυχώς οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν αντιληφθεί την οικογένεια και την παρακολουθούσαν διακριτικά και μάλιστα την υποστήριζαν προσπαθώντας να προσπαθήσουν σε ένα καλύτερο μονοπάτι για την αντιμετώπιση του παιδιού του δικού μου βοηθήσει. Όμως τα πράγματα φτάσαν στα όρια του και γίνεται το καινούργιο παιδί. Το καινούργιο παιδί λοιπόν γέννησε μόνη της η γυναίκα αυτή και ανίκανη να το χειριστεί, είτε αυτή είτε κάποιος που θα ήταν μαζί της που αποκλείεται και μήκανε. Έμεινε το παιδί ενωμένο με τον ομφάλιο λόρο και τον παιδί. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το παιδάκι με στιγμιά τρέφεται από τον πλακούτα μέσα του ομφαλίου λόρου που είναι ένα δεμάτιο ακτήριο. Έτσι, και ο πλακούτας είναι κολλημένος στη μήτρα και ο πλακούτας τρέφεται από τη μήτρα και το παιδί από τον πλακούτα. Αυτός ο πλακούτας ξεκολλάει μετά την τέλη του παιδιού και έρχεται έξω και έχει κοπεί ο παλιός λόγος που θέλει να κοπεί. Όλα αυτά δεν γίνανε, αλλά ήταν ένα πακέτο παιδί και πλακούντας μαζί. Και έτσι το φέραν, όχι πέρα τη μέρα βέβαια όπως φάνηκε, από τρόπο με δωρόθηκε το δεδομένο, αλλά πρώτη μέρα. Την πρώτη εδώ, μέρα δηλαδή. Ναι. Εδώ διαπιστώσαμε λοιπόν οι υπηρεσίες ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια προβληματική οικογένεια. Ενημερώθηκαν και την κοινωνία και με τους συντηγούς του Δήμου που ξέραν την οικογένεια από πιο πριν. Παιδί ευτυχώς ήταν υγιές, το αποκαταστήσαμε και σε ό,τι χρειαζόταν και έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να γυρίσει στο σπίτι και το στείλαμε σαν εξτρενώνα να βοηθήσουμε τη γυναίκα, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή που προθυμοποιήθηκαν έξω από το σπίτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε ξενώνα πήγε όλη η οικογένεια? Δηλαδή... Όχι. Άμεσα ήμασταν εστιασμένοι στο μωράκι και την μητέρα. Όχι το άλλο παιδάκι. Όχι, άμεσα το παιδάκι παρακολουθείται, αλλά δεν πήγε στο ξενώνα, θα σας πω. Λοιπόν, πήγε στο ξενώνα η μητέρα με το μωράκι και πιστώθηκε όμως ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός παιδιού, να το συντηρήσει, να το ταΐσει σωστά κλπ. Και έτσι αποφασίστηκε να επανέλθει στο νοσοκομείο το παιδάκι να βοηθηθεί και δυστυχώς επανήλθε με λίμωξη, σοβαρή, ποτέ δεν όμως. Και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες αρχικά να πάει το παιδάκι στην Κύπρο αυτόν τον κόσμο, όπως και έχει γίνει ήδη, και στην πορεία γίνεται ο χειρισμός από τις υπηρεσίες. Βεβαίως, και έτσι πρέπει να γίνει. Διακριτικά, προκειμένου να βρει το δρόμο του και το άλλο παιδάκι, αλλά και η οικογένεια συνολικά. Δεν έγιναν unblock όλα μαζί αυτά όμως, γιατί δημιουργούσαν άλλες παρενέργειες που γνωρίζουμε εμείς και δεν μπορούμε να συζητήσουμε στον αέρα. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σταδιακά. Τι έχει σημασία εδώ? Ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μέσα στις γιορτές που όλοι χτυπιούμασταν γύρω-γύρω να γλεντήσουμε και να ευχηθούμε και να ανάψουμε τη ζεστασιά στο θείο βρέφος, ένα άλλο βρέφος και μια άλλη δυστυχισμένη οικογένεια ήταν δίπλα μας και την προσπερνούσαμε αδιάφορα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται σε όλες τις κοινωνίες? Και δυστυχώς αυτό γίνεται καθημερινά γύρω μας.
και κάποτε πρέπει λιγάκι να ορθώσουμε τα αναστημά μας και να γυρίζουμε λίγο το βλέμμα μας δίπλα. Ακούμε φωνές και κάνουμε πως δεν τις ακούμε. Βλέπουμε εικόνες και κάνουμε πως δεν τις βλέπουμε, τις παραμερίζουμε. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο η τσέπη γεμάτη. Τούτοι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είχε κανείς γεμάτη τσέπη σε αυτήν την οικογένεια. Και όμως η οικογένεια, μέσα από μια ευαισθητοποίηση κάποιων ανθρώπων που αξίζονται σε χαρακτήριά μας, κινητοποιήθηκε. Και δεν σας κρύβω ότι και εδώ υπήρχαν θεραπευτικές προδιαγραφές και μέσα στο νοσοκομείο το να νοσηλευτεί το παιδί αυτό μαζί με μια μάνα που δεν ήταν έγκυος, δεν ήταν επίπτωχος. Έτσι. Θα ξεπεράσει. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Πώς, γιατί μπαίνει αυτή η μάνα μέσα, τι θα γράψουν στο χαρτί, τι σχέση έχει. Έτσι. Αλλά το ξέρω. Όταν υπάρχει θέληση να οδηγηθεί ένα παιδάκι δυστυχισμένο σε ένα χαμόγελο, θα βρεθούν και λύσεις. Πάντως η φροντίδα αυτή τη στιγμή, Ρούλα μου, δεν είναι μόνο στο παιδί, είναι και στην οικογένεια. Ακριβώς, οι υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου δεν θα έπρεπε να έχουν. Αλλά δεν έχει οδηγηθεί σε ξενώνα ή κάτι. Ωραία. Είναι βήματα που θα γίνουν μετά, θυμάστε τι. Γι' αυτό μας το διευκρίνησε που λέγαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό.